Του λήφου σφράχιστε. Χαίρετε εν κυρίω πάντοτε αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί και ακροατέ. Με τη χάρη του Θεού είμαστε και πάλι μαζί για μία ακόμα εκπομπή για τον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Ροδόσταγμα Θίας Γνώσεως. Ο κύκλος αυτός των εκπομπών, στον οποίο κύκλο αναλύουμε τις αποστολικές και ευαγγελικές περικοπές της κάθε Κυριακής αλλά και των μεγάλων δεσποτικών και θεομητορικών εορτών. Στη σημερινή μας συνάντηση θα μιλήσουμε για την προσεφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο 5, στίχη 8 έως 19. Κυριακή 26 των επιστολών του Αποστόλου Παύλου και θα ερμηνεύσουμε την εν ιερά περικοπή. Προσεφεσίους, κεφάλαιο 5, στίχη 8 έως 19. Το θέμα της περικοπής είναι ότι στη ζωή μας πρέπει να πορευόμαστε κατά Χριστόν, να πορευόμαστε ως τέκνα φωτός και όχι ως τέκνα σκότους. Αδελφοί, ως τέκνα φωτός περιπατείτε, ο γάρ καρπός του πνεύματος, εν πάση αγαθοσύνη και δικαιοσύνη και αληθεία, δοκιμάζονται στη εστίν ευάρεστον το Κυρίο και μη συγκοινωνείτε της έργης της ακάρπης του σκότους, μάλλον δε και ελέγχετε. Τα γάρ κρυφή γινόμενα υπ' αυτών εσχρόνεστη και λέγειν. Τα δε πάντα ελεγχόμενα υπό του φωτός φανερούτε. Παν γάρ το φανερούμενον φώσεστη. Δύο λέγει. Έγιρε ο καθέβδων και ανάστα εκ των νεκρών και επιφάυσισή ο Χριστός βλέπετε ούν πώς ακριβώς περιπατείτε, μη ως ασοφή αλλώς σοφή, εξαγοραζόμενοι των καιρών, ότι εημέρε πονηρέησι, δια τούτο μη γίνεστε άφρονες, αλλά συνιέντες τι το θέλημα του Κυρίου, και μη μεθείς και στεΐνο, ενώ εστίν ασωτεία, αλλά πληρούσθε εν πνεύματι, λαλούντε σε αυτής, ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές, άδοντες και ψάλλοντες εν τη καρδία ημών το Κυρίο. Και αφού διαβάσαμε το πρωτότυπο κείμενο, τώρα θα διαβάσουμε και την ερμηνεία του. Αδελφοί, να ζείτε σαν παιδιά του φωτός, δηλαδή πνευματικά. Ο καρπός δε του πνεύματος συνίσταται σε κάθε αγαθοσύνη και καλοσύνη και αρετή να εξετάζετε τι είναι ευάρεστο στον Κύριο και να μην έχετε σχέση με τα άκαρπα έργα του σκότους αλλά μάλλον και να τα ελέγχετε. Εκείνα δε που γίνονται από αυτούς κρυφά είναι ντροπή και να τα αναφέρει κανείς. Όλα όμως τα πράγματα όταν ρίπτεται επάνω τους το φως γίνονται φανερά. Κάθε τι που γίνεται φανερό είναι πλέον φωτεινό, όπως δε όλα τα πράγματα που είναι στο σκότος όταν κάτω από το φως φανερώνονται γίνονται φωτεινά. Έτσι και οι αμαρτωλοί άνθρωποι όταν με τον έλεγχο από το σκότος της αμαρτίας έρχονται σε μετάνοια, όταν με άλλες λέξεις βγαίνουν από τον σκοτεινό τάφο του πνευματικού θανάτου δέχονται το φως του Χριστού και γίνονται φωτεινοί. Γι' αυτό λέει «Σήκω εσύ που κοιμάσαι και αναστήσου εκ των νεκρών». Σήκω δηλαδή από την κατάσταση της πνευματικής νέκρας και θα σε κάνει φωτεινό ο Χριστός. Προσέχετε λοιπόν πώς ακριβώς συμπεριφέρεστε. Μη συμπεριφέρεστε ως άσοφοι αλλά ως σοφοί να αξιοποιείτε τον χρόνο διότι οι ημέρες είναι πονηρές. Γι' αυτό να μην είστε άφρονες, αλλά να καταλαβαίνετε ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου και να μην μεθάτε με κρασί, πράγμα που είναι ασωτία, αλλά να γεμίζετε με πνεύμα Άγιο, να μεθάτε με την χάρη του Αγίου Πνεύματος και να τέρπετε τους εαυτούς σας με ψαλμούς και ύμνους και οδές πνευματικές, τραγουδώντας και ψάλλοντας με την καρδιά σας στον Κύριο. <Τι> παρεξηγήσεις, αντιθέσεις και δυσαρμονίες παρατηρούνται συνήθως μεταξύ ομάδων ανθρώπων οι οποίοι εν είναι υποχρεωμένοι άλλοι μεν να κατοικούν μαζί όπως συμβαίνει με την οικογένεια άλλοι να συνεργάζονται σε διάφορες υπηρεσίες και όλοι οπωσδήποτε να κινούνται μέσα στα πλαίσια της κοινωνίας. Επιτοπλίστων, Αυτές οι δυσαρμονίες και οι διχόνιες προέρχονται από μία ανάκριτη συμπεριφορά. Πολλοί είναι εκείνοι που δεν σκέφτονται τι να πούν, πότε να μην το πούν και πώς να το πούν. Επάνω στην ορμή τους για να μιλήσουν, δεν σκέφτονται να ελέγξουν αυτά που θέλουν να πούν, αυτά που τους έρχονται στο στόμα και χωρίς πολλές φορές να το θέλουν, θίγουν και πικραίνουν και δημιουργούν ένα κλίμα δυσφορίας στον άλλο και σε άλλους. Ο ίδιος ο επιπόλεος και απερίσκεπτος τρόπος χαρακτηρίζει και την άλλη συμπεριφορά τους. Σε μία συναναστροφή φέρονται με ακρισία και αγένεια. Σε ένα γεύμα κάνουν κατάχρηση του ίνου ώστε υπερβαίνουν τα όρια της ευθυμίας και περιέρχονται στην κατάσταση της μέθης από πνεύμα επιήκειας και ανωτερότητος τάχα κινούμενη ή κακής κοινωνικότητας, συμμετέχουν σε εκτροπές άλλων αντί να τις ελέγχουν. Αφήνουν τις ημέρες να περνούν μάταια και πολλές φορές επιβλαβώς και για τον εαυτό τους αλλά και για τους γύρω τους. Πόσο ωφελημένοι θα ήσαν και θα ήμασταν όλοι μας εάν προσέχαμε και θέταμε σε εφαρμογή όσα ο Θεόπνευστος Απόστολος Παύλος γράφει στην ανωτέρω περικοπή. Αυτά θα μπορούσε κανείς να πει ότι αποτελούν και ένα κώδικα καλής κοινωνικής συμπεριφοράς. «Αδελφοί», λέγει, «έχετε γνωρίσει την αλήθεια του Ευαγγελίου, έχετε διδαχθεί πώς πρέπει να ζείτε και πώς να φέρεστε, λάβατε τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, έχετε συνδεθεί και φέρετε εντό σα τον Χριστό, ο οποίο είναι το ουράνιο και ανέσπερο φω. Γίνατε τέκνα του φωτό. Κάτι περισσότερο. Φω Χριστού μέσα στην κοινωνία. Λοιπόν, ως τέκνα φωτό περιπατείτε. Έχετε ιερή υποχρέωση απέναντι στον εαυτό σας, απέναντι στους ανθρώπους ανάμεσα στους οποίους ζείτε και απέναντι στο Θεό, από τον οποίο τόσες και τόσες δωρεές λάβατε και λαμβάνετε, έχετε λοιπόν την υποχρέωση να φέρεστε σαν παιδιά του φωτός, σαν άνθρωποι που σε όλα τους είναι και πρέπει να είναι φως, να λάμπουν ως φωστήρες εν το κόσμο, άμεμπτοι και ακέραιοι, εν μέσω γενεάς σκολιάς και διαστραμένης. Εφόσον έχετε λάβει δια του βαπτίσματος το Άγιο Πνεύμα, οφείλετε να φέρετε κι εσείς τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Μερικοί από τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος είναι η αγαθοσύνη, η δικαιοσύνη και η αλήθεια. Πρώτη είναι η αγαθότητα και η καλοσύνη, η ευπροσιγορία και η ευγένεια προς όλους, γνωστούς και αγνώστους, οικίους και ξένους, Ακόμη δε η δραστηριότητα και το ενδιαφέρον σας για τα αγαθά και ωφέλιμα στους ανθρώπους έργα. Να φέρεστε στις συναλλαγές σας με δικαιοσύνη και τιμιότητα. Ποτέ να μην υποχωρήσετε στον πειρασμό της ιδιοτέλειας και εκτραπείτε στην αδικία. Εξάλλου η αλήθεια και η ευθύτητα, η ειλικρίνεια και η απλότητα πρέπει να σας χαρακτηρίζουν ποτέ το ψεύδος να μην μολύνει την καρδιά και το στόμα σας. Γενικώ να ερευνάτε για να εξακριβώνετε τι είναι ευάρεστο στον Θεό. Πριν μιλήσετε, πριν προβείτε σε κάποια πράξη, να ρωτάτε τον εαυτό σας. Το θέλει αυτό ο Θεός. Αν ναι, προχωρήστε αποφασιστικά. Αν όχι, αποφύγετε το έστω και αν οι άλλοι σας παρακινούν και σας εξωθούν για να το κάνετε. Και κάτι άλλο βασικής σημασίας πρέπει εσείς ο χριστιανοί ως τέκνα φωτός να προσέχετε. Στην κοινωνία που ζείτε υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν γνωρίσει το φως της σωτηρίας, δεν έχουν δεχθεί την χάρη και το φως του Αγίου Πνεύματος, ζουν και κινούνται μέσα στο πνευματικό σκότος, έστω και αν είναι μορφωμένοι ή και επίσημα πρόσωπα. Τα έργα τους είναι άκαρπα, μάταια και ανοφελή, πολλές φορές επιβλαβή και ολέθρια. Είναι έργα του σκότους και της αμαρτωλής σάρκας, η μοιχεία, η πορνεία, η ακαθαρσία, η ασέλγεια, η... η ειδωλολατρία, η φαρμακεία, η μαγεία δηλαδή, οι έχθρες, οι έρηδες, η ζήλη, η θυμή, η ερηθίε, οι φατριασμοί δηλαδή, ο διαχωρισμός, οι διχοστασίες, οι αιρέσεις, η φθόνη, η φόνη, η μέθη και όλα αυτά τα κακά και αυτοί που τα πράττουν αυτά βασιλεία Θεού δεν θα κληρονομήσουν. Μην τους κατακρίνετε αυτούς που τα διαπράττουν να τους βλέπετε μάλλον με συμπάθεια σαν αδελφούς παραστρατιμένους και πνευματικά ασθενείς. Ένα πράγμα μόνο, να προσέξετε πάρα πολύ, να μην γίνετε ποτέ συγκοινωνή, συμμέτοχοι και συνεργή στα έργα αυτά του σκότους. Να μην μολυνθείτε από αυτά, να τα αποφεύγετε πάντοτε με όλη σας την δύναμη ούτε και να τα ανέχεστε όταν τα διαπράττουν, να μην τα σκεπάζετε αυτά τα κακά έργα και να μην τα δικαιολογείτε, διότι αυτό αποτελεί συνενοχή. Μάλλον δε πρέπει να τα ελέγχετε, να τα ελέγχετε με αγάπη για να συνετιστεί ο συνάνθρωπος. Ο Ιερός Χρυσόστομος αναφέρει ότι όταν γνωρίζεις την αμαρτία του άλλου και δεν του λες δύο λόγια με αγάπη, αδελφική αγάπη, για να συνετιστεί, τότε γίνεσαι κι εσύ συγκοινωνός και συμμέτοχος στην αμαρτία του. Και προσθέτηκε ο Μέγας Βασίλειος ότι «Εάν είπες στον άλλον δύο λόγια για να τον συνετίσεις, αλλά αυτός μένει αμετάκλητος και δεν συνετίζεται, τότε πρέπει να διακόψεις την επικοινωνία για να μην γίνεις συμμέτοχος». Με αγάπη λοιπόν και στοργή με σύνεση και διάκριση πρέπει αδελφικά με αγάπη να υποδεικνύουμε ποιο είναι το σωστό σε αυτούς που πράττουν το κακό. Και ποτέ δεν ξέρουμε μπορεί να τους οδηγήσουμε και στην οδό της μετανοίας και της διορθώσεως, διότι με την υπόδειξη και τον έλεγχο έρχονται στο φως τα έργα της αμαρτίας, γίνονται φανερά και αυτά και οι συνέπειές τους» ώστε αυτοί που αγνοούν να προφυλαχθούν και αυτοί που παρεκτράπησαν να μετανοήσουν. Άλλωστε και το Άγιο Πνεύμα χρησιμοποιεί τον έλεγχο και μάλιστα έντονο έλεγχο. Φωνάζει το Πνεύμα το Άγιο σε κάθε αμαρτωλό και σε μας τους ίδιους. Σήκω επάνω εσύ που κοιμάσαι τον ύπνο της αμαρτίας, πετάξου όρθιος, εσύ που βρίσκεσαι ανάμεσα στους αμετανόητους αμαρτωλούς, τους πνευματικά νεκρούς και θα σε φωτίσει ο Χριστός. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος τις σωτηριώδεις υποδείξεις του. Λοιπόν, λέει, εσείς οι πιστοί που έχετε φωτιστεί από το Άγιο Πνεύμα και γνωρίσατε την αλήθεια, εσείς που είστε και θέλετε να είστε τέκνα του φωτός, βλέπετε και προσέχετε πώς ακριβώς ζείτε και συμπεριφέρεστε. Η ζωή και η συμπεριφορά σας πρέπει να είναι πολύ διαφορετική από την συμπεριφορά των συνανθρώπων της άγνοιας και της αμαρτίας. Έχετε λάβει Θεία Σοφία. Λοιπόν, μην φέρεστε σαν ανόητοι και ασύνετοι, αλλά σαν αληθινά φρόνιμοι και συνετοί. Διαβαίνετε εν μέσω παγίδων. Περπατάτε ανάμεσα σε παγίδες. Βρίσκεστε ανάμεσα σε λύκους, αιμοδιψής λύκους. Ο διάβολος, ως λέω νοριόμενος, ορμά καθημερινά να σας κατασπαράξει. Οι ημέρες τις οποίες περνάτε είναι πονηρές, διαποτισμένες από την δόλια αμαρτία, γεμάτες πειρασμούς και πνευματικούς κινδύνους. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είστε άγρυπνοι. Καταβάλατε κάθε προσπάθεια να χρησιμοποιείτε και να εκμεταλλεύεστε κάθε ευκαιρία της παρούσας ζωής για το αγαθό, για την πνευματική σας πρόοδο. Αγαπητοί μου αδελφοί, πρέπει να εκμεταλλευτούμε με την καλή έννοια τον καιρό, να εξαγοράσουμε τον καιρό αυτό για να σωθούμε κάθε λεπτό που περνάει, κάθε ώρα, κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνας, κάθε χρόνος και όλα τα χρόνια που περνούν, πρέπει να τα αξιοποιούμε για να σωθούμε, να κάνουμε πνευματικό αγώνα, να κάνουμε καλά έργα, αγαθά έργα και να έχουμε ορθόδοξη πίστη. Να προσέχουμε να μην γίνουμε και να μην φερόμαστε σαν απερίσκεπτοι και επιπόλαιοι, αλλά να ερευνούμε και να κατανοούμε όλο ένα και βαθύτερα το θέλημα του Κυρίου, για να το έχουμε ως ασφαλή οδηγό. Και πώς θα καταλάβουμε ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου. Πολύ απλά θα διαβάσουμε την Αγία Γραφή, θα διαβάσουμε τους βίους των Αγίων που είναι το Ευαγγέλιο εφαρμοσμένο στην πράξη, θα διαβάσουμε όλα αυτά τα οποία μας παρέδωσαν οι Άγιοι Πατέρες των Οικουμενικών Συνόδων και θα προσπαθήσουμε με τη βοήθεια του Θεού στηριζόμενοι στο Θεό και όχι στις δικές μας δυνάμεις, διότι με τις δικές μας δυνάμεις δεν μπορούμε να κατορθώσουμε τίποτα και θα προσπαθήσουμε όλα αυτά να τα εφαρμόσουμε όσο μας επιτρέπει ο Θεός και όσο μας δίνει δύναμη. Να προσέχουμε λοιπόν να αποφεύγουμε την μέθη, το μεθύσι δηλαδή, να αποφεύγουμε την ασωτεία και τα βαχικά τραγούδια των μεθυσμένων. Εμείς οι χριστιανοί πρέπει να γεμίζουμε τον νου μας και την καρδιά μας με το Άγιο Πνεύμα, να μεθάμε με το αθάνατο κρασί του Αγίου Πνεύματος. Να είμαστε πάντοτε γεμάτοι ιερό ενθουσιασμό και ως εξωτερήκευση αυτής της εσωτερικής καταστάσεως θα είναι οι οικοδομητικές συνομιλίες μεταξύ μας, οι ψαλμή οι ύμνοι προς το Θεό, οι πνευματικές οδές με τις οποίες θα δοξολογούμε με όλη μας την καρδιά τον Κύριο. Έτσι λοιπόν θα είμαστε ευάρεστοι στο Χριστό, ευγενείς και ευχάριστοι προς τους γύρω μας και θα έχουμε την χάρη αλλά και την χαρά από το Θεό και θα την μεταδίδουμε και σε άλλους. Πολλοί είναι εκείνοι που χαρακτήρισαν την Αγία Γραφή ως βιβλίο κοινωνικότατο διότι είπαν διδάσκει αρίστους τρόπους της καλής και ειλικρινούς συμπεριφοράς. Τα Ιερά Κείμενα δεν γράφτηκαν για να μας μάθουν πώς να συμπεριφερόμαστε. Κύριος σκοπός των Ιερών Κειμένων είναι το να φανερώσουν τον Θεό και το θέλημά Του, την ανεκτήμητη αξία του ανθρώπου και τον υψηλό προορισμό του ανθρώπου. Παρ' όλα αυτά όμως, στην Αγία Γραφή, περιέχονται κανόνες της καλής και ευγενής συμπεριφοράς. Τα όσα γράφει ο Απόστολος Παύλος στην περικοπή αυτή που μόλις αναλύσαμε το μαρτυρούν. Αν θελήσουμε σύμφωνα με τα Θεία Λόγια να κανονίζουμε την εσωτερική μας και εξωτερική μας ζωή θα έχουμε ειρήνη και αρμονία μεταξύ μας. Το ζώο... pro Και τώρα θα προχωρήσουμε στην Ευαγγελική Περικοπή Κυριακή 13η του Λουκά στο Καταλουκάν Ιερό Ευαγγέλιο κεφάλαιο 18ο στίχη 18 έως 27 Καταλουκάν κεφάλαιο 18ο στίχη 18 έως 27 Το καιρό εκείνο άνθρωπος της προσήλθε το Ιησού γονιπετών αυτών και λέγον «Διδάσκαλε αγαθέ, τι ποιή σα ζωή κληρονομήσω» είπε δε αυτό ο Ιησούς «Τι με λέγεις αγαθόν, ουδής αγαθός ημί εις ο Θεός» τα εντολάς είδας μη μιχέψις, μη φωνεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα σου και την μητέραν σου. Ο δε είπε, ταύτα πάντα εφυλαξάμιν εκ νεότητός μου. Ακούσας δε ταύτα ο Ιησούς είπεν αυτό, έτι εν λύπη. Πάντα όσα έχεις πόλησον και διάδος πτωχής και έξις θησαυρών εν ουρανό και δεύρο ακολούθημι. Ο δε ακούσας ταύτα περίλιπος εγένετο, ειν γαρ πλούσιος σφόδρα. Ιδών δε αυτόν ο Ιησούς περίλιπον γενόμενον είπεν, πως δυσκόλως οι τα χρήματα έχοντες εισελεύσονται εις την βασιλεία του Θεού, ευκοπότερον γάρεστη, κάμιλον διατριμαλιάς ραφίδος εισελθήν, ή ει πλούσιον εις την βασιλεία του Θεού εισελθήν. Ήπον δε οι ακούσαντες, και τις δύνατε σωθήνε, ο δε είπε, τα αδύνατα παραανθρώπης δυνατά παρά το Θεό εστίν. Τον καιρό εκείνο, κάποιος άνθρωπος αριστοκράτης ήρθε στον Κύριο Ιησού Χριστό και γονάτισε και του είπε «Διβάσκαλε αγαθέ, τι να κάνω για να κληρονομήσω την ζωή την αιώνια» και ο Ιησούς του είπε «Γιατί με λέγεις αγαθό, κανείς δεν είναι αγαθός παρά μόνο ένας, ο Θεός» και το είπε αυτό ο Χριστός διότι «αυτός ο πλούσιος νέος» Το Χριστό τον θεωρούσε απλά ως άνθρωπο και όχι ως Θεό. Γι' αυτό του είπε «Δεν υπάρχει αγαθός άνθρωπος, κανείς δεν είναι αγαθός παρά μόνο ένας, ο Θεός». Τις εντολές του λέει «Τις γνωρίζεις, να μην μιχεύσεις, να μην φωνεύσεις, να μην κλέψεις, να μην ψευδομαρτυρήσεις, να τιμάς τον πατέρα σου και την μητέρα σου». Και αυτός ο πλούσιος νέος απάντησε όλα αυτά τα φύλαξα από την παιδική μου ηλικία. Όταν δε άκουσε αυτά τα λόγια ο Ιησούς, του είπε «Ακόμη ένα σου λείπει, πόλησε όλα όσα έχεις και διαμήρασέ τα σε πτωχούς και θα έχεις θησαυρό στον ουρανό και έλα να με ακολουθήσεις». Αλλά όταν εκείνος ο πλούσιος άκουσε αυτά τα λόγια, λυπήθηκε πάρα πολύ διότι ήταν πάρα πολύ πλούσιος. Όταν ο Ιησούς τον είδε καταλυπημένο, είπε «Πόσο δύσκολο είναι αυτοί που έχουν τα χρήματα να μπουν στην Βασιλεία του Θεού. Είναι ευκολότερο να περάσει καμήλα μέσα από βελονότρυπα παρά πλούσιος να μπει στην Βασιλεία του Θεού». Είπαν δε αυτοί που τον άκουσαν, τότε ποιος είναι δυνατόν να σωθεί. Και ο Ιησούς απάντησε «Τα αδύνατα παρά ανθρώπις, δυνατά παρά το Θεό εστί». Τα αδυνατα παρα δυνατα παρα το θεο εστι τα αδυνατα στους ανθρώπους είναι δυνατά στο Θεό. Αυτά δηλαδή που για τους ανθρώπους φαίνονται αδύνατα, για το Θεό είναι δυνατά. Ναι. Ο βαθύς ο πόθος για την λύτρωση είναι παντοτινός, άλλοτε έντονος και άλλοτε χαλαρός, ο πόθος της αιωνιότητος, της γνώσεως του Θείου Θελήματος, της οδού η οποία μας οδηγεί στον ουρανό. Αλλά εμείς οι άνθρωποι, πολλοί από εμά, μερικές φορές θέλουμε να συμβιβάσουμε την κοσμική ζωή με την πίστη. Θέλουμε να συμβιβάσουμε την απόλαυση των υλικών αγαθών, την απόλαυση των αγαθών αυτού του ψεύτικου κόσμου με την απόκτηση των αγαθών του ουρανού. Αυτά λοιπόν είναι ασυμβίβαστα, δεν μπορεί να συμβιβαστεί η ορθόδοξη πνευματικότητα με κοσμική ζωή αμαρτωλή και άσωτη. Είναι ασυμβίβαστα και δεν συμβιβάζονται. Κάπως τέτοια λοιπόν ήταν... Η ψυχική κατάσταση και η διάθεση αυτού του πλούσιου νεανίσκου. Αυτός ο νεανίσκος ήταν πλούσιος και μάλιστα πολύ πλούσιος, όπως μας πληροφορεί ο ιερός Ευαγγελιστής. Μάλιστα κατήχε και αξίωμα στην κοινωνία, ήταν άρχον. Επιτούτης ήταν και νέος στην ηλικία, είχε δηλαδή, όπως νομίζει ο κόσμος, όλα τα εφόδια για μία άνετη κοσμική ζωή. Ήταν νέος, ήταν άρχοντας, είχε και τα πλούτη του, αλλά όμως δεν τον ικανοποιούσε κατά βάθο ο κόσμος και αυτές οι ψεύτικες απολαύσεις του κόσμου, η απόλαυση του πλούτου και της δόξης των αξιωμάτων του. Όχι ότι τα απεστρέφετο, αλλά ήθελε να ζει και την κατά ζωή ήθελε και τα λεφτά του αλλά ήθελε και τον Θεό. Επιθυμούσε να βρει κατά κάποιον τρόπο μία μέθοδο για να συμβιβάσει τα λεφτά, να συμβιβάσει τον πλούτο με την ευσέβεια. Να έχει τα αγαθά του, τα πλούτη του και συγχρόνως να είναι εντάξει και με τον νόμο του Θεού. Έως τότε κατέβαλε κάποιες προσπάθειες και κάτι φαίνεται ότι είχε κατορθώσει αλλά δεν έμεινε ικανοποιημένος. Η συνείδησή του βαθιά τον έλεγχε ότι δεν είναι εντάξει απέναντι στο Θεό, ότι είναι αμφίβολο το αν θα κερδίσει την αιώνια ζωή. Και ιδού, όταν πληροφορήθηκε ότι ο Χριστός, περί του οποίου πάρα πολλά θα είχε ακούσει, βρισκόταν εκεί, τον πλησίασε με ευλάβεια, γονάτισε μπροστά του και τον ρώτησε τι πρέπει να κάνει για να αποκτήσει την αιώνια ζωή, την χαρά και την δόξα του ουρανού. Ο Κύριος του απάντησε ότι έπρεπε να τηρήσει όλες τις εντολές του Μοσαϊκού νόμου, το «Μη μοιχεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου» και επιπλέον, όπως γράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, την βασίλισσα των αρετών, την αγάπη προς τον πλησίον σου. Στη συνομιλία του Χριστού με τον πλούσιο νέο, ο Ματθαίος προσθέτει ότι ο Χριστός του είπε κι άλλη εντολή να αγαπήσεις και τον πλησίον σου όπως ακριβώς αγαπάς τον εαυτόν σου. Αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε αυτόν, προσθέτει ο Κύριος. Ο νέος αυτός για να φανεί ότι είχε τηρήσει τον νόμο για να πάρει ίσως και κάποια επιβεβαίωση, για να πάρει κάποιον έπαινο από τον Χριστό ότι βαδίζει καλά προς την αιώνια ζωή, απάντησε ότι όλα αυτά τα έχει τηρήσει από τα νιάτα του, εκ μου. Ήθελε να ακούσει τον έπαινο από τον Χριστό και του λέει «Κύριε, ναι, όλα αυτά τα οποία μου είπες, εγώ τα τηρώ». Θα περίμενε προφανώς την απάντηση από τον Χριστό ότι πορεύεσαι πάρα πολύ καλά προς την αιωνιότητα και θα κληρονομήσει τη βασιλεία του Θεού. Αλλά όμως η πραγματικότητα αδελφοί μου είναι πολύ διαφορετική. Στην απάντηση που έδωσε αυτός ο πλούσιος νεανίσκος φαίνεται ξεκάθαρα ότι ούτε τον νόμο του Θεού γνώριζε εις βάθος, ούτε ακριβή γνώση του εαυτού του είχε. Μόρφωσε την πεπλανημένη αντίληψη για να εικονοποιεί τον εαυτό του ότι καλά πορεύεται και έμενε σε αυτήν. Αλλά και αν ακόμη είχε τηρήσει όλες τις εντολές του νόμου και είχε αποφύγει τα βαριά και αποκρουστικά αμαρτήματα όπως είναι ο φόνος, η κλοπή, η μοιχεία, η ασέβεια προς τους γονείς είχε όμως εκπληρώσει την εντολή της αγάπης αγαπούσε πραγματικά τον πλησίον του τον συνάνθρωπό του όπως αγαπούσε τον εαυτό του και τότε πως εξηγείται το γεγονός ότι ή το πλούσιος σφόδρα ενώ χιλιάδες πτωχών και γυμνών και στερημένων υπήρχαν ολογυρά του. Ο Κύριος για να τον βγάλει από την πλάνη του για να του φανερώσει την πραγματική του αδυναμία και να τον κάνει να καταλάβει ότι η πίστη του ήταν ατελής και εντελώς επιφανειακή, του είπε «Ένα ακόμη σου λείπει, πώλησε τα υπάρχοντά σου, διαμήρασέ τα στους φτωχούς, πάρε το σταυρό της αυταπαρνήσεως και έλα κοντά μου, σαν ένας από τους δώδεκα μαθητάς μου». Και τότε αυτός ο πλούσιος νεανίσκος στεναχωρέθηκε πάρα πολύ, έγινε περίλυπος. Εστίγνασε μας λέει ο ιερός Ευαγγελιστής Μάρκος. Συνέφιασε δηλαδή το πρόσωπό του, έγινε σκυθροπός και απήλθε λυπημένο. Βαρύς και ασήκωτος του φάνηκε ο λόγος του Κυρίου, δύσκολος και ακατόρθωτος ο δρόμος του ουρανού. Αυτός ποθούσε βέβαια την αιώνια ζωή, χωρίς όμως να στερηθεί και τις απολαύσεις του πλούτου και την δόξα του αξιώματος το οποίο κατήχε ήθελε να κρατήσει τον Μαμπονά, να κρατήσει το χρήμα, αλλά χωρίς να χάσει τα δικαιώματα επί του ουρανού. Ήθελε να είναι και φίλος του αμαρτωλού κόσμου, αλλά και τέκνο του Θεού. Ήθελε να συμβιβάσει τα συμβίβαστα. Αυτό δυστυχώς συμβαίνει και με πολλούς ανθρώπους. Φοβούνται αυτοί τον Θεό, θέλουν την αιωνιότητα, αποφεύγουν τα βαριά αμαρτήματα, πηγαίνουν πότε πότε στην εκκλησία, τηρούν κάποιες νηστείες, κοινωνούν πότε πότε, ανάβουν το καντήλι στο εικονοστάσι του σπιτιού τους, καίνε και λιβάνι, μελετούν εκκλησιαστικά βιβλία και με ευλάβεια κάνουν τον σταυρό τους. Κανείς δεν τα κατηγορεί αυτά, είναι ευλογημένα και άγια, αλλά αυτά είναι τα μόνα που πρέπει να τηρήσουν, τα οποία δεν είναι και τόσο δύσκολα ο καθένας από εμά μπορεί να ανάβει ένα καντήλι, να κάνει το σταυρό του, να διαβάζει την Αγία Γραφή και να προσεύχεται. Όμως φτάνουν αυτά. Ερεύνησαν την ζωή τους, μήπως υπάρχουν μερικές αδυναμίες μέσα τους, από τις οποίες δεν θέλουν να απαλλαγούν. Μήπως υπάρχουν μερικοί αμαρτωλοί δεσμοί προς πρόσωπα και πράγματα από τους οποίους δεν θέλουν να απαλλαγούν ρώτησαν ειλικρινώς την συνείδησή τους να τους πληροφορήσει εάν αγαπούν με όλη την καρδιά τους τον Χριστό και τον πλησίον σαν τον εαυτό τους, είναι πρόθυμοι να απαρνηθούν μερικά θελήματά τους, μερικές ανέσεις για χάρη του Χριστού και προς εξυπηρέτηση του πάσχοντα πλησίον μας» πρέπει να αναρωτηθούμε. Ναι, μεν προσευχόμαστε, ανάβουμε το καντήλι μα και πολύ καλά κάνουμε, αλλά όμω είμαστε πρόθυμοι να θυσιάσουμε την άνεσή μα, την καλοπέρασή μα, τα λεφτά μα, τη βολή μα για το Χριστό. Είμαστε σε θέση άραγε το δεύτερο πιάτο που θα τρώγαμε εμεί να το δώσουμε σε έναν συνάνθρωπό μα ο οποίο πεινάει και έχει πραγματικά ανάγκη είμαστε πρόθυμοι να σηκώνουμε τον σταυρό των θλίψεων και να ακολουθήσουμε τον Χριστό. Ο Κύριος δεν ζητάει σαφώς να εγκαταλείψουμε τα πάντα, αλλά τι ζητάει, ζητάει να κάνουμε κάποιες θυσίες. Το θέμα είναι, είμαστε πρόθυμοι για να κάνουμε αυτές τις θυσίες ή μήπω αρκούμαστε σε μια τυπική θρησκευτικότητα. Το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο και πρέπει να μας απασχολήσει σοβαρά εάν πράγματι ποθούμε την αιώνια ζωή. Ο Χριστός δεν μας λέει να μην έχουμε το σπίτι μας, να μην έχουμε το φαΐ μας και όλα αυτά. Αυτά είναι βασικές βιωτικέ μέριμνες για τον άνθρωπο, βασικές ανάγκες. Αλλά όμως να μην τα θεοποιούμε, να μην κάνουμε είδωλο την απόλαυσή μας, την ξεκούραση, τα χρήματα, και όταν μας ζητηθεί να είμαστε σε θέση για μαρτύριο. Ο δρόμος του χριστιανού είναι μαρτυρικός. Δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα και άνθη, αλλά με αγκάθια και πέτρες. Πρέπει λοιπόν όταν μας ζητηθεί να μαρτυρήσουμε για τον Χριστό, να είμαστε έτοιμοι, όχι μόνο τα αγαθά και την καλοπέρασή μας, αλλά ακόμα και τη ζωή μας την ίδια να θυσιάσουμε, και ο Χριστός θα μας ανταμείψει με την αιώνια ζωή. Αυτός ο οποίος δίνει ελεημοσύνες και βοηθά τον συνάνθρωπο, αυτά τα οποία έδωσε θα τα πάρει πίσω. Σίγουρα στην Βασιλεία του Θεού θα τα πάρει πίσω, αλλά θα εισπράξει και ευλογία και σε αυτήν την ζωή την επίγεια. Όπως επίσης δεν πρέπει μόνο να μην δενόμαστε με τα αγαθά, αλλά και με την αμαρτία και με τα πάθη μας, γιατί όπως ξέρετε και όπως ξέρουμε, ο σατανάς εξουσιάζει όλον τον κόσμο και τον καθένα μας ξεχωριστά από τα πάθη μας. Είμαστε λοιπόν σε θέση αυτές τις απολαύσεις και τα πάθη μας να τα αποχωριστούμε για την αγάπη του Χριστού ή μήπω και εμείς ανήκουμε στην κατηγορία αυτών των ανθρώπων που θέλουν να συνδυάσουν την κοσμική ζωή, την απόλαυση, με την πνευματική ζωή και την απόλαυση που δίνει ο Χριστός. Τα δύο αυτά, όπως είπαμε, είναι ασυμβίβαστα και γι' αυτό θα πρέπει να κάνουμε πάρα πολύ αγώνα για να αποβάλουμε από πάνω μας το κοσμικό φρόνημα και να ζούμε θεάρεστα εν Χριστώ Ιησού. Μακάρι λοιπόν όλοι μας να κάνουμε μία αρχή μετανοίας, ένα νέο πνευματικό ξεκίνημα, να αποβάλουμε κάθε τι το οποίο μας συνδέει με την αμαρτία και με τον αμαρτωλό κόσμο και έτσι λοιπόν να είμαστε αρεστοί στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Η χάρις του Θεού να είναι μαζί με όλους μας. Αμήν. Στο σημείο αυτό η εκπομπή μας «Ροδόσταγμα Θεϊκής Γνώσεως» έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστώ όλους που παρακολουθήσατε ως εδώ την εκπομπή. Αν ωφεληθήκατε πνευματικά, μπορείτε να την στείλετε και σε αδελφούς σας, να την κοινοποιήσετε, να την ακούσουν και οι αδελφοί μας. Έτσι ελπίζω να βοήθησαν αυτά τα οποία σας είπα μέσα από την Πατερική Γραμματεία και από την Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Χριστού. Τίποτα δικό μας δεν λέμε εδώ στην εκπομπή, όλα είναι τεκμηριωμένα μέσα από τους Αγίους Πατέρες και την Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Ευχαριστώ όλους για τη στήριξη στο κανάλι χάρη σε εσά υπάρχει μέχρι και σήμερα και θα συνεχίσει να υπάρχει για όσο θέλει ο Θεός. Αν λοιπόν ωφεληθήκατε έστω και λίγο από αυτή την προσπάθεια που διενεργείται από την αναξιότητά μου, στείλτε τα βίντεο να τα ακούσουν και φίλοι σας, συγγενείς σας, για να ακουστεί ο Λόγος του Θεού, διότι ο Λόγος του Θεού είναι το στήριγμά μας σε αυτά τα δύσκολα και έσχατα χρόνια που διανύουμε. Οι εποχές είναι δύσκολες είναι αμαρτωλές, περπατάμε σε ένα πνευματικό ναρκοπέδιο και πρέπει να προσέχουμε όπως μας είπε και ο Απόστολος Παύλος στην περικοπή που ερμηνεύσαμε πριν, πρέπει να πορευόμαστε ως τέκνα φωτός και να προσέχουμε να μην έχουμε συγκοινωνία και πρέπει να προσέχουμε να μην έχουμε συγκοινωνία με την αμαρτία και με την αίρεση και να κάνουμε τον αγώνα μας να απαρνηθούμε την αμαρτωλή ζωή και να είμαστε σε θέση να τα θυσιάσουμε όλα για το Χριστό και να σηκώνουμε το σταυρό μας αγόγγιστα με πίστη στο Θεό και ο Θεός θα είναι πάντοτε μαζί μας αρκεί να Τον επικαλούμαστε και να πράττουμε σύμφωνα με το Άγιο θέλημά Του. Να είστε όλοι και όλες καλά, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. enite afton tenihosol pingo